Πώς σας ανησυχούν αυτές οι δηλώσεις και η έκθεση της Κομισιόν που έγινε, διότι ο Πρωθυπουργός βγήκε και δήλωσε ευθέως ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άνοιξε την όρεξη σε ορισμένους στις Βρυξέλλες, χαμογελάτε βλέπω, και μπορεί να γυρίσουμε πίσω, ναι. Να μας ζητήσουν ναι. απολύσεις κτλ. Δεν χρειαζόταν να ανοίξει παραπάνω η όρεξη της Κομισιόν και της Τρόικας, είναι ανοιχτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μετά τον Αύγουστο που ο κύριος Τσίπρας πανηγυρίζει για το τέλος των μνημονίων, για τη μεταμνημονιακή εποχή, για τη δίκαιη ανάπτυξη. Η Κομισιόν είναι εδώ, πανταχού παρούσα, διότι εδώ είναι τα μνημόνια. Ότι το θέμα των απολύσεων... Εδώ είναι τα μνημόνια. Είχε κλείσει. Εδώ πια. Είναι η μεταμνημονιακή εποχή. Εδώ είναι ο έλεγχος της δημοσιονομικής προσαρμογής και η εποπτεία. Η συμφωνία που έχει υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι θα συνεχιστεί η εποπτεία αυτή, θα συνεχιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα και θα βλέπουμε κάθε φορά τι γίνεται, πώς πάνε τα έσοδα. Οπότε για σας δεν υπάρχει διαφορά έξοδα, στο ότι τι βγήκαμε θα μπει, τι θα βγει. Από το μνημόνιο. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Αν για παράδειγμα δεν πάνε καλά κάποιοι στόχοι που θα μαζέψει έσοδα πάλι από το λαό, δηλαδή από αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα που πληρώνει με τους φόρους ο λαός μας στα λαϊκά στρώματα, τότε θα του πούνε ότι κύριε περιόρισε εκείνες τις κοινωνικές δαπάνες. Περιόρισε αυτά από τον προϋπολογισμό. Κάνε εκεί, πάρε πίσω, κατάργησε ένα αντίμετρο θετικό που είχες πάρει για τα λαϊκά στρώματα. Αλλά αυτό το έχει υπογράψει και ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτό έχει συμφωνήσει και ο κύριος Μητσοτάκης. Και άρα λοιπόν αυτό πρέπει να έχει καθαρό στο μυαλό του όταν πάει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Για να καταλάβει λοιπόν διότι εκεί βρίσκεται το πρόβλημα.